Ο Δήμος Ερών εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους πληγέντες κατοίκους της περιφέρειας Θεσσαλίας και απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στη συγκέντρωση υλικών πρώτης ανάγκης για τις πληγήσεις από την πλημμύρα περιοχές της Θεσσαλίας. Η συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης θα γίνεται τις καθημερινές ημέρες στα Β' Καπίτων Σέρων από τις 8.30 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι. Η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης από το Δήμο Σερών συνεχίζεται για την περιφέρεια της Θεσσαλίας αυτή τη φορά. Ήδη 15 μέρες συγκεντρώνουμε στο Β' Καπί για την περιφέρεια του Εύρου. Θα παραμείνει ανοιχτά το Β' Καπί στη ΔΕΙΑ από τις 8.30 έως τις 1.30 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες. Οποιαδήποτε συλλογικότητα φορέας θέλει, ενδιαφέρεται για το απόγευμα για να αποθέσει εκεί τα προϊόντα, θα πρέπει να τηλεφωνάει στο 2321-355-61 ώστε να συνεννοηθούν για να γίνει η ταξινόμηση των ειδών εκεί πέρα και όλη η προετοιμασία που γίνεται από τους υπαλλήλους της πρόνοιας. Επομένως, τα ίδια αυτά τα οποία είναι καλό να συγκεντρωθούν είναι πρώτα τα εμφιαλωμένα νερά, χυμή, κάποια σνακ, κρουασάν, τρόφιμα μακράς διάρκειας και οι αποστολές θα γίνουν με τα αυτοκίνητα του Δήμου, δύο μέρες που έχουν οριστεί, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είμαστε διαρκώς ανοιχτά. Πιστεύουμε ότι πάλι θα ανταποκριθούν όλοι οι συμπολίτες μας, γιατί έχουν αποδείξει ότι έχουν αυξημένη στην ενσυναίσθηση και η αλυσίδα της αλληλεγγύης που κάθε φορά στείνουν και χτίζουν όλοι μαζί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Νόδες Σέρων της Νέας Δημοκρατίας προχωρά και αυτή άμεσα στη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη στήριξη των συμπολιτών μας στη Θεσσαλία και καλεί τους πολίτες να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Η δράση θα πραγματοποιείται καθημερινά τις ώρες 11 με 1 το μεσημέρι και 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στα γραφεία της Νόδε Αλεξάνδρου Παναγούλη 1 στον δεύτερο όροφο. Η Νέα Δημοκρατία, στο σύνολό της από τα κεντρικά του κόμματος και η οργάνωση νέων της Νέας Δημοκρατίας, κάνει μια καμπάνια ακόμη να μαζέψει τρόφιμα, προϊόντα μακράς διαρκές, κλινοσκεπάσματα και όλα τα είδη που έχουμε αναφέρει στα δελτία τύπου για να βοηθήσουμε τους πληρωμοπαθείς. Εννοείται ότι εμείς εδώ, σαν ΣΕΡΕΣ, σε όλη τη χρειάστηκε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είμαστε πάντα παρόν. Και σε δράσεις που είχαμε τα Χριστούγεννα και σε όλες τις περιοχές όπου χρειάστηκαν και είχαν πρόβλημα, συνδράμαμε από εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη τους ΕΡΕΟΣ, οι οποίοι ήταν πάντα παρόντες σε όποια δράση κάναμε, άσχετα αν ανήκουν στον χώρο της Δημοκρατίας ή όχι, αλλά η φιλανθρωπία τους και το ενδιαφέρον τους για όλα αυτές τις πράξεις που κάναμε ήταν πολύ μεγάλο. Έτσι λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ΕΡΕΟΣ. Βλέπετε, ήδη χθες ξεκινήσαμε πόσα πράγματα έχουμε μαζέψει και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ και αυτή, καλά και αυτή η δράση και θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί που δοκιμάζονται. Καθημερινά στα γραφεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας των Νομών Σερών, της ΝΟΔΕ, της ΔΕΕΠ σήμερα, Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, στο δεύτερο όροφο, 11 με 1 το πρωί και 7 με 9 το απόγευμα. Και άλλες ώρες θα υπάρχουμε εδώ. Έχουμε στα δελτία τύπου ανακοινώσει και τηλέφωνα. Όποιος θέλει και δεν μπορεί να φέρει πράγματα, θα μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο και να πάει να τα παραλάβουμε από το σπίτι τους. Αρκεί όμως αυτά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί ούτε να τα πλύνουν ούτε τίποτα, να είναι έτοιμα προς χρήση, αν είναι μεταχειρισμένα και αν είναι καινούργια ακόμη καλύτερα. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια αχρησιμοποιητά πράγματα τα οποία μας έχουν φέρει μέχρι τώρα. Και η Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης καλεί όλους τους πολίτες σε μία συστράτευση αγάπης να συνδράμουν στην ενίσχυση των αδελφών που αυτές τις ημέρες δοκιμάζονται. Σε όλους τους ιερούς ναούς της Μητρόπολης θα γίνονται δεκτά τρόφιμα μακράς διαρκείας, εμφιαλωμένα νερά και είδη πρώτης επιστητικής ανάγκης. Όπως και η υποψήφια δήμαρχος Σερών κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα και υποψήφοι του Συνδυασμού Εντός καλούν όλους όσους επιθυμούν να βοηθήσουν τους πληγέντες να συνεισφέρουν είδη πρώτης ανάγκης. Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται στα γραφεία του Συνδυασμού Περιστέρη Κωστοπούλου 9 στον πρώτο όροφο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.